φίλε, το τσιμπουράκι καλό, ε! Τώρα είσαι στη μάνα μου και είναι και μέτριο! Να σου λέει παράγει, τη δουλειά του κάνει όμως! Βλέπετε, για πού είναι αυτή η Λουκιά, είπε θα πάει σε μένα τότε, κυρίες, πού είναι! Καλά, δεν θα πιστέψετε τι μου έτυχε. Ευκαιρία, Τάκη, ευκαιρία τη ζωή μου. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πετάω τη χαρά μου. Θυμάσαι που όταν έψαχνα δουλειά, έστειλα το βιογραφικό μου σε ένα site που ασχολείται αποκλειστικά με στελέχη επιχειρήσεων. Ναι, θυμάμαι, αλλά εσύ έχει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ και λίγο καιρό με πολύ καλέ αποδοχέ. Ναι, αλλά να ακούς τι μου δίνουν στη νέα μου δουλειά, δεν θα το πιστεύει, Τάκη. Μου δίνουν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα. Και το σημαντικότερο, μια θέση διευθύντρια στο management. Τάκη, το καταλαβαίνει, το πτυχίο μου στη διοίκηση επιχειρήσεων θα πιάσει τόπο. Λοιπόν, πάω να πάρω τον πρόεδρο να κανονίσω ραντεβού. Δεν άκουσα, συγχαρητήρια μου είπατε. Συγχαρητήρια! Ένα σπίτι κάτω, ένα σπίτι πάνω. Ένα σπίτι δίπλα και στη μέση εγώ. Όλο λέω, κάνω, όλο λέω, ήρθα. Όλο λέω, θα φύγω, όλο μένω εδώ. Πες μου η αγάπη που με έδισε απ' το μία χαμένη. Αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Σε ένα παράθυρο είδα μια σκιά να με. Η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει. Ανεβαίνει. Μάλλον απ' τα αυγό είναι. Ευτυχώς, τι ευτυχώς ρε Πέτη! Επειδή δηλαδή δεν είναι κάτι σοβαρό, χτύπα ξύλο, λέμε ευτυχώς! Πάρα πολύ ωραία! Μα ακόμη φωνάζεις! Ε, ναι, να μην του ξαναδώσεις αυγό να του δώσεις από αυτά! Αλλά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε και τα αυγά από τη βασική του διατροφή! Δεν είναι τυχαία εκεί, ρε Πέτη! Τέλος πάντων, θα τα πούμε αργότερα. Ρε Μαρκο, μπορείς να μου πεις τώρα γιατί τα βάζεις με την Πέτη? Γέμισε το κορμάκι του καντήλες, Χριστό μου, από τα κολαυγά! Εντάξει! Οι παιδικές αναφυλαξίες στο πρόγραμμα είναι. Τέλος καλό, όλα καλά. Δεν θέλω τέλος καλό, όλα καλά και όλα στο πρόγραμμα είναι. Δεν βοηθάς έτσι. Χρήστο, εάν υπάρξει άνθρωπος που θα βάλει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού μου ξανά, θα πάρω την καρτέλα με τα αυγά. Θα πάρω βρω τον παραγωγό και θα τα βάλω ένα-ένα, ξέρεις που. Και θα φροντίσω να είναι ζεστά, να ζεματάνε κιόλα. Μάρκο, παραλογίζεσαι, το ξέρεις, ε. Κάτι πρέπει να κάνω και σύντομα. Αλλά τι. Πού το έχω βάλει, μωρέ. Πού το έχω βάλει. Είχε σπάσει ένα δοντάκι που συγκρατούσε την πέτρα και δεν το φόραγα για να μην μου φύγει. Ναι, μου λες η πέτρα Μπριγιάννη, κανένα χαλικάκι. Γκουμούτσα, παιδί μου, γκουμούτσα σε θαλασσί χρώμα. Αλήθεια, ποια πέτρα βγαίνει στο θαλασσί? Το γυαλό του. Αμάν, μωρέ, με αυτό το στόμα σου. Αυτό το δαχτυλίδι έχει συναισθηματική αξία. Είναι το πρώτο δαχτυλίδι που μου έκανε δώρο πατέρα σου. Κάποια μέρα θα περάσει εσένα. Ναι, για να το ψάχνουμε τόσο πολύ, δεν το βλέπω να περνάει. Μα πού το έχω βάλει? Α, κάτσε. Λες να το έχω βάλει πουθενά αλλού γιατί ήταν για φτιάξιμο. Αλήθεια, εσένα αυτός ο κοτσιδάκιας ο κόμμα τίποτα? Όταν λες τίποτα. Κάτι βρε Ναταλή μου, να σου δώσει κάτι από αυτό που δίνουν οι άνδρες στις γυναίκες όταν θέλουν να δείξουν τις προθέσεις τους. Γιατί πού πάει αυτή η σχέση? Δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις πού πάει? Κοίτα τώρα που το λες με βάζεις σκέψεις. Όχι όντως, πού πάει αυτή η σχέση? Στα βουνά να πηγαίνει, στις θάλασσες να πηγαίνει. Αμάν βρε Ναταλή μου, αμάν. Εύχομαι μόνο ένα πράγμα. Να μην έρθει μετά από χρόνια η μέρα που θα αναρωτιέσαι που πήγε αυτή η σχέση. Και τρέχουμε τότε σε βουνά και θάλασσες. Όχι, παράτα μας ρε μαμά, αφού μια χαρά είμαστε. Είμαστε δύο εξαιρετικά παιδιά που χαιρόμαστε τον έρωτά μας. And that's all. Αν δεν είναι that's all, δεν είναι καθόλου that's all. Γιατί ξέρεις πως λέγεται όταν ένας άνδρας δεν παίρνει δέσμευση απέναντι σε μια γυναίκα? Ξέρεις τι that's είναι αυτό? Είναι that's... Πώς το λένε μόνο το παρεπόδι στα αγγλικά? Παρε food. Ρε Λουκιά μου, πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή στη δουλειά που είσαι, ναι, τι τους είπες? Δεν πιστεύω να τράβηξε μια παραίτηση. Ε, όχι βέβαια. Αλλά θα το κάνω σήμερα. Μόλις μιλήσω με τον πρόεδρο της καινούργιας. Κοίταξε, να το κάνεις να δεις τι σε θέλει, αλλά κοίταξε να δεις, Λουκιά. Πες το προαίσθημα. Πες το όπως θες, δηλαδή. Πρέπει να το σκεφτείς πολύ καλά. Το έχω ήδη σκεφτεί, μην ανησυχείς. Τα πήρα όλα. Τι προαίσθημα? Ξέρεις, αυτές οι διευθυντικές θέσεις έχουν μεγάλο ρίσκο. Είναι εφήμερες πολύ, δηλαδή είναι επικίνδυνες. Γιατί τρίζουν πολύ εύκολα αυτές οι καρέκλες, Λουκιά. Καρέκλες μετά είναι απόδειτες, λένε. Καταλαβαίνω ότι ανησυχείς, αλλά πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη. Λοιπόν, το ραντεβού είναι στις 2 και η ώρα έχει πάει 1.30. Εσύ τι θα κάνεις? Τι θα κάνω, θα ράξω εδώ πέρα, θα πίσω στον καναπέ, θα δω τηλεόραση, θα πάρω και ένα τηλέφωνο το εκδότη μου αργότερα. Οκ, θα τα πούμε μετά. Να σου πω. Μην πες κατευθείαν, ναι. Ας σας πούν τι θέλουν και έλα εδώ πέρα να το συζητήσουμε, εντάξει? Τι λες, Βρετάκι? Θα μου προσφέρουν μια θέση διευθύντρια και εγώ θα τους πω: α, δεν γίνεται να σας απαντήσω τώρα, να πάω σπίτι να μιλήσω με τον καλό μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για δες, καλή. Πα, πα, πα. Πού να είναι, βρε παιδί μου, πού να... Μα άνοιξε
και το κατάπιε. Πάντως, μαμά, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αν κινδυνεύει από κάποιον η σχέση μου με τον Κωνσταντίνο, αυτή είμαι εγώ. Ωμπα! Σοβαρά, τον έχεις δέσει το γαϊδαρό σου. Είσαι δηλαδή σίγουρη ότι ο Κωνσταντίνος δεν πρόκειται να στην κάνει. Ό,τι στοίχημα θες όμως, ρε μάνα. Δηλαδή, ό,τι στοίχημα. Ο άνθρωπος και να ήθελε, δεν το έχει. Είναι μονογαμικός μέχρι αηδίας. Έχει παροπίδες. Είναι σε μια σχέση και αυτή είναι. Πάει και θέλει. Ωραία, Ναταλή, αυτή η σιγουριά θα σε φάει. Ένα έχω να σου πω. Το μήλο στο παράδεισο το έφαγε ο άντρας και όχι η γυναίκα. Και μας ρίχνουν την ευθύνη. Τι είπες τώρα, ρε μαμά. Όχι, ανησυχώ. Γιατί ξέρεις πόσα μήλα καταβροχτίζει ο Κωνσταντίνος μες τη μέρα. Λες να κάνει προθέρμανση. Κορόιδευε, Ναταλή μου, κορόιδευε. Όχι, δηλαδή, μα το Θεό. Θέλω να σε πάω ένα στοίχημα για να σε ταρακουνήσω. Γιατί αυτή η αναισθησία σου. Τι στοίχημα, τύπου. Μωρέ, πάμε το στοίχημα και θα το δούμε το τύπου. Το πάμε. Ναι. Δηλαδή, άμα αναφυλαξία το παιδί από αυτό. Έχει γεμίσει καντήλες όλο το κορμάκι, αν το δεις. Και τώρα τι θα τρώει. Αμέλα, δεν πιάνει εμπιστευτό. Ο Μάρκο, δυστυχώς στην πόλη μας ήταν αναγκασμένοι να τρώμε ότι μας πετάνε στη μούρη επί τύρι. Χωριό, επαρχία, ρε παιδάκ, με έχεις εκεί πέρα τις κατσικούλες, σου κάνεις το κουμάδο, έχεις το γαλατάκι σου, τις κοτούλες. Αυτό λέω και εγώ, ξέρεις τι δίνεις το παιδί σου. Εδώ πέρα εξαρτάται από την ευσυνειδησία του κάθε παραγωγού. Α, καλά, μα βρεις ευσυνείδο παραγωγό, πες το και σε μένα. Αν και υπάρχουν μερικοί καλοί παραγωγοί. Γι' αυτό ήρθα σε σένα. Δεν μπορεί τόσα χρόνια σε οικολογικές οργανώσεις κάποιο θα έχεις να μου συστήσεις. Δεν έχω κάτι υπόψη. Και μη σου πω δηλαδή τι έχω ακούσει για όλους αυτούς που με άλοθη τη βιολογική καλλιέργεια, τι μαϊμουδιές κάνουν. Κατάλαβα, μπρος, γκρεμός και πίσω. Α, ακριβώς. Δεν κάτσε όμως. Δεν είναι μόνο μπρος και πίσω. Είναι και πάνω. Γκρεμός πάνω. Όχι, παιδάκι μου, έχει ελεύθερο χώρο στην ταράτσα. Δεν καταλαβαίνω. Παιδάκι μου. Εγγυημένα βγάκια το γιο σου, δεν θέλεις. Ωραία. Αυτή την ασφάλεια δεν τη δώσεις στον εαυτό σου, δεν πρόκειται να τη δώσει κανείς. Παίρνουμε 2-3 κοτούλες. Τις πάμε στην ταράτσα, κάνουμε ένα κοτέτσι και έχεις αυγά ημέρας δική σου παραγωγής. Είσαι τρελός! Κότε στην ταράτσα! Γεια σας. Λέγομαι Λοκία Σημάντια, χωρά δεύουμε τον πρόεδρο. Μάλιστα, ξέρω. Εγώ είμαι η Μαριλού. Ο κύριος Παπούτσης σας περιμένει στο γραφείο, αλλά μισό λεπτάκι γιατί έχω την εντύπωση ότι μιλάει στο τηλέφωνο. Κάτσε ρε πρόεδρε για να καταλάβω. Το τσακμπαμ νούμερο 3 έκανε 11.000 στεύχη και πουλάει ακόμα, σωστά. Το τσακμπαμ νούμερο 4 γιατί δεν πουλάει, γιατί έχει κολλήσει, γιατί δεν τζουλάει το πράγμα. Δεν τζουλάει, έχει κολλήσει και έχουμε επιστροφές. Μισό. Ναι. Έχει έρθει το ραντεβού σας. Να περάσει. Τάχη μου, εγώ στο είχα πει από την αρχή. Το 4 δεν θα τραβήξει. Είναι λίγο σούπα η ιστορία. Κύριε πρόεδρε, γεια σας. Λοκία Σημάκη. Περάστε, κυρία Σημάκη. Τι, πια. Κάθεστε. Μισό λεπτό να τελειώσω πάνω στην ιδέα. Κάτε πρώτα, κάτσε. Γεια. Άκουσε από το ραντεβού και μου λέει γεια. Γεια από μένα. Θα τα πούμε πια άλλη στιγμή. Α, το πιθανότερο είναι από σήμερα και στο εξής να μιλάς με τη νέα διευθύντρια. Καλό θα ήταν να κανονίσει ένα ραντεβού να τα πείτε. Λοιπόν, σε χαιρετώ, γεια. Εσείς είστε λοιπόν. Δεν ενημερώθηκα από τους ανθρώπους που μας φέραν σε επαφή ότι πρόκειται για εκδοτική εταιρεία. Και όχι μόνον. Η Caltech δραστηριοποιείται και καλλιτεχνικά. Κοιτάξτε εδώ. Τι έχουμε. Βραδιά ποίησης. Νικολάου Τζατζελέ. Το πράσινο παγκάκι δικό σας είναι. Δικό μας είναι. Τι, πιελούδα. Εδώ έχουμε γλυπτική. Μητρική στοργή. Ήταν πολύ ωραία έκθεση αυτή. Την έχω δει. Ήταν πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Και εδώ βέβαια. Τι έχουμε. Έγινε πάει. Τι είδατε και κάνετε έτσι. Το τσακ πάμε εσείς το... Εμείς. Η εκδοτική μας. Πείτε μου ότι είστε φαν της σειράς. Πολύ. Α, μισό. Ναι. Δεν είπα για πριν για να μου το κλείσει κατευθείαν. Εννοούσα για... Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Τέλος πάντων. Δεν μου λες, πρόεδρε. Πώς την είπες την καινούργια τη διευθύντρια, γιατί έχω ένα μούδιασμα, αρχίζω και μουδιάζω παντού. Κοίτα, αυτό που σου είπα πριν, ίσως να ήταν λίγο βιαστικό. Τώρα ήρθε η κυρία Ασημάκη να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε. Σε κλείνω, γεια. Ποιος ενδιαφέρεται να μάθει? Ο Τσακ Μπαμ, ο Τάκης Περιστέρης. Αν όλα πάνε καλά και αναλάβετε τη θέση, θα ήθελα να είστε αυστηροί μαζί του. Τον έχω παραχαϊδέψει και το εκμεταλλεύεται. Αργεί να παραδώσει υλικό, δεν σηκώνει αντιρρήσεις σε ιδέες. Αυστηρή, ε. Ναι, γιατί όχι. Είσαι τρελός, παιδάκι μου. Πήγε μάλιστα όλες τις παλιωσαγνήσεις από την γειτονιά και τις έφερες εδώ πέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί κύριε, θα ανακυκλώσουμε κυκλώσιμο υλικό, ναι, μπορεί κάπου να χρειαστεί. Σαγνίδες. Αν και μερικές βρεγμένες μας χρειάζονται εδώ μέσα. Θανάση, οι σκρέκηδες πήγαν στα αλήθεια στην Κέρκυρα ή γυρίσαν στην πατρίδα του? Την Κέρκυρα πήγαν, παιδί μου. Έχουν και ένα σπίτι εκεί πέρα. Τόσα χρόνια μείνανε, μην το ξεχνάς. Σε παρακαλώ. Πάρ' τις σαγνίδες και βάλτε δίπλα στους κάδους και πάρε τηλέφωνο την υπηρεσία ειδικών απορριμμάτων να τις μαζέψει. Κάτι πράγμα. Δεν το σηκώνει.
Την παίρνω τηλέφωνο 25 φορές την πήρα. Καλή πια. Η Λουκέρα Βασιλική πια. Α, την είδα πριν από λίγο, έφευγε για την εταιρεία. Τι δεν έφτασε ακόμα. Όχι, εκεί πέρα, αλλά δεν το σηκώνει. Δεν το πιστεύετε αυτό που ζω. Δεν σου πω κάτι, συγγνώμη, γιατί σε κατάσταση πανικού νετάκι, δεν καταλαβαίνω. Μόνο πανικού. Ξέρετε που είναι αυτή τη στιγμή, Λουκέρα. Ξέρετε σε ποια εταιρεία θα πάω να αναλάβει τη διευθύντρια. Δεν έβγαλα, είμαι κόκκινο, κόκκινο. Έχει ανέβει τρόπο στο κεφάλι, παιδιά. Δεν μπορεί, τρόπα το στέλνει, λέω και θα πάω. Η τρόπα τη καρδιά του, παιδιά. Κάτσε ρε, καπετάνια, πες μας τι τρέχει να καταλάβω κι εμείς. Θα σας πω, ειδικά εσείς οι άντρες θα πρέπει να καταλάβετε απόλυτα. Λοιπόν, η Λουκία έχει πάει να λάβει διευθύντρια στην εκδοτική μου. Σας κόπηκε η μιλιά, ε. Λογικό είναι. Μα όχι, δεν το κάνω. Δεν θα δεχτεί. Άμα είναι έξυπνη, δεν θα δεχτεί. Αυτό δεν θέλετε να πείτε. Αυτό. Εσύ μην ξεχάσει το Δήμο. Πω και το τι για το ανθρώπου. Τι στο χειρότερο εχθρό μας, άνθρωπο να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Νίλα, τι να φύγει. Τι λέτε κύριε παιδιά. Δεν λέμε. Σε κλαίμε. 12. Η ελπίδα μου κρεμάστηκε. Συνατηλή. Πού είσαι να καλέσει τόσες ώρες. Α, μια και ήρθες, δεν πας κάτω να φέρεις κανένα σιδέρωτο να στο πατήσω λίγο. Μα δεν χρειάζεται. Όπως λέει και το τραγουδάκι. Με τα βρεγμένα και τα σιδέρωτα της αλητίας. Κοίτα τι πήρα. Τι είναι αυτό. Και εκείνο το στοιχηματάκι που λέγαμε. Λοιπόν, κανονικά δεν θα έπρεπε καθόλου να ασχοληθώ. Αλλά επειδή δεν γουστάρω να σου περνάει από το μυαλό ότι ο Κωνσταντίνος είναι ικανός για τσιλιμπουρδίσματα και τέτοια. Δεν πάνε λες εσύ ότι θες. Αν νομίζεις ότι εσύ είσαι κι άλλοι δεν είναι, και ότι έχει τυφλωθεί μαζί σου. Καλά, μαμά, φτάνει. Λοιπόν, για να σου το αποδείξω ότι για τον Κωνσταντίνο μόνο εγώ είμαι, θα κάνουμε ένα πειραματάκι. Αγόρασε ένα καρτοκινητό. Ομπό, τι μας λες! Και τι πείραμα μπορείς να κάνεις με το καρτοκινητό για να δεις σας απατάει ο άνδρας σου. Δεν θες να δεις πώς θα αντιδράσει ο Κωνσταντίνος σε ένα μηνυματάκι από άγνωστο αριθμό, όπου μάλιστα του την πέφτει μια ωραία γκομενίτσα. Κουλό! Δεν θα αντιδράσει! Γιατί για να αντιδράσει, παιδί μου, πρέπει να την ξέρει, πρέπει να την έχει δει. Να του έχει χτυπήσει το μάτι, να του έχουν ανάψει τα λαμπάκια. Πώς έτσι, αλλιώς. Ναι, καλά. Άμα το έχει το κουσούρι, εγώ σου λέω ότι θα τσιμπήσει. Και αν χρειαστεί, του στέλνω και μια φωτογραφία της φίλης μου της Ράνιας που δεν την έχει γνωρίσει και είναι και θεά. Α, καλά. Μέχρι και εγώ θα πήγαινα μαζί της. Ε! Αγιά μου, κανένα μην ανοίξει καμιά πόρτα. Σκασμόσε! Δεν θα βγάλετε άχνα μέσα να πούμε μέσα. Μάρκο. Συγγνώμη, Μάρκο. Τι είναι αυτά, κότες! Να σε συστήσω. Η Ντέζη, η Κλάρα και ο Πασχάλης. Τα νέα μας πέθη. Παρδόν. Α, μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να συγκατοικήσουμε μαζί της, θα τα μεταφέρω αλλού. Από αυτή τη στιγμή είμαστε μια μικρή παραγωγική μονάδα αυγών ημέρας. Μάρκο, τρελάθηκες. Έφερες ζωντανά πουλερικά μέσα στην πολυκατοικία. Αυτό είναι έγκλημα. Έγκλημα είναι, Χρήστο μου, να εκτίθεται ο γιος μου σε κάθε ασυνείδητο που του πλασάρει στο πιάτο ότι γουστάρει. Αφού κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι τα αυγά είναι φρέσκα, θα τα παράγω μόνος μου. Πού? Στην ταράτσα. Αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος φτιάχνει ένα μικρό παλατάκι για τις κοκόνες μου. Και όποια μου κάνει πρώτη αυγό θα πάρει έξτρα μερίδα καλαμπόκι. Ποια θα είναι αυτή? Κι όλος ο πλανήτης, μη σου πω. Βούηξε το ράδιο σε εταιρική αυλή. Πριν από λίγο τον είδα, μου είπε ότι σου είχε κάνει 48 κλήσεις. 49 με αυτήν εδώ. Αχ, Ελένη, δεν έχει σταματήσει να παίρνει. Γιατί δεν το απάντας και εσύ, ρε παιδάκι μου. Τρελάθηκες. Ο Τάκης αυτό που θέλει να ακούσει είναι ότι δεν διανοήθηκα να δεχτώ τη δουλειά. Ότι μόλις είδα και ποια εταιρεία πρόκειται, το βάλα στα πόδια τρέχοντας. Δεν πιστεύω να μην δέχτηκες. Τι έλεγε, δεν το κοιτάς καθόλου το κινητό. Ναι, αυτό μου έλεγε τώρα ότι το είχε στο αθόρυβο για το ραντεβού. Και όταν είδε ότι την είχε πάρει εσύ, είπε πού τι να φαντάστηκε ο Τάκης. Περάστε στο σαλόνι να τα πούμε πιο άνετα. Ναι, πάμε στη Σελένη να τα πούμε άνετα. Όχι. Καλά, παιδιά, αυτό που έγινε σήμερα είναι για να γραφτεί σε βιβλίο, ε. Καλέ! Έβαλες μπροστά τις νέες εκδόσεις. Μπράβο, δεν μου λες αυτό που έγινε σήμερα τι τίτλο θα έχει. Να σου πω εγώ τι τίτλο θα έχει. Η γυναίκα που νόμιζε ότι θα γίνει διευθύντρια του άντρα της. Νόμιζε. Ελένη, έχεις παγωτό στο ψυγείο, δεν κάνουμε μια ζύμη για βάφλες. Πεθύμησα βάφλες! Όχι, Λουκία, πάμε μέσα να μιλήσουμε. Α, θα ήθελα να τα πούμε στο δικό σας το διαμέρισμα. Καμία αντίρρηση. Όχι, εσύ εκεί. Λουκία, εδώ. Λουκία! Λουκία, άνοιξε το παράθυρο της κουζίνας για να ακούω. Κακάρισε κανείς! Καλά ρε,
Ματάκι, τώρα τι κάνεις, πίνεις ουίσκι? Ναι, κανονικά σαμπάνια θα πρέπει να πίνω μετά από τέτοια επιτυχία ειδικά, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε σαμπάνια. Ναι, τώρα εσύ το λες ειρωνικά, αλλά αν θέλεις να ξέρεις, ένα σαμπάνια θα πρέπει να πίνεις. Και θα ήταν και προς τιμή σου αν το έκανες. Βέβαια, εννοείται. Κάθε άντρα θα ήταν προς τιμή και καμάρι του, βέβαια, να βλέπει τη γυναίκα του να προοδεύει. Αυτό είναι το σωστό. Τι αστεία θα λέμε τώρα. Λουκία, μένα ναι, μένα όχι. Δέχτηκες. Ρε μωρό, μην νομίζω ότι δεν υπολόγισα όλες τις ευαίσθητες ισορροπίες που έχει μια τέτοια απόφαση. Λουκία, ναι ή όχι? Άσε με λίγο, ρετάκι. Αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά που δεν φαντάστηκα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα ότι μπορεί να μου τύχει. Και σκέφτηκα ότι πάνω απ' όλα για μένα προέχει σχέση μας και ότι πρέπει να την προστατέψω με κάθε τρόπο. Σε ευχαριστώ, ρε αγάπη μου. Σε ευχαριστώ που δεν δέχτηκες. Τι δέχτηκα? Τι έκανες? Καλά, παιδιά, μιλάμε τέλεια, ε! Αυτό είναι μια μικρή επανάσταση ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες της πόλης και στην ασυδοσία των πονηρών που μας ταΐζουν ό,τι θέλουν. Επίσης, είναι μια πράξη που εμπίπτει στο αστικό δίκαιο με σοβαρές συνέπειες. Μαρκό, έτσι και μας καταλάβουν οι γείτονες, αυτό θα γίνει το σπίτι μας. Εδώ θα μας βάλουν και εμάς. Μα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μου έχουν περισσέψει κάτι σανίδες, μπορώ να το μεγαλώσω λίγο ακόμα. Θες. Έλα, ρε, Χρήστο, πλάκα κάνω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο ευθυνόφοβος κι εσύ. Δεν είμαι ευθυνόφοβος, ρε Κωνσταντίνε. Αλλά λίγο σεβασμό στο γείτονα, λίγο πειθαρχία στους κανόνες υγιεινής. Αυτό στην γιο με εγώ πεντακάθαριστα τις έχω. Με καθημερινή φροντίδα για τις ακαθαρσίες τους για όλους. Να σου πω κάτι, Μαρκό. Τον κόκο δεν τον ήθελες, αφού δεν κάνει αυγά. Ναι, μπορεί να μην κάνει αυγά, αλλά βοηθάει τις κότες να είναι παραγωγικές. Μου το είπε ο κύριος που μου τις έδωσε. Και το σημαντικότερο, είναι μουγκός. Μουγκός, ε! Α, να και κάτι καλό. Γιατί μόνο στην ιδέα ότι κάθε ξημέρωμα θα έκανε και κηρύκου. Ε, παιδιά. Τι είναι αυτό, έλα, έλα, δει. Του στέλνανε μήνυμα. Κωνσταντίνε, γεια σου, τρεις τελίτσες. Δεν με ξέρεις, με λένε Ράνια και τυχαίνει να περνάω πολλές φορές μπροστά από την πολυκατοικία σου τρεις τελίτσες. Με συγχωρείς που πήρα το θάρρος να σου το πω, αλλά μου αρέσεις, τρεις τελίτσες. Τις τρεις τελίτσες τις έχει ολογράφο. Όχι, εγώ τις αναφέρω. Είναι τρομερά εγωιστικό από μέρος σου να ζητάς από τη γυναίκα που αγαπάς να ρίχνει την ευκαιρία της ζωής της. Έχω άδικο. Τι εγωιστικό, Ρουλουκιά, τι μου λες τώρα? Έχουμε αλλάξει ρόλους και εδώ έχω καταλάβει. Ποιους ρόλους, μωρέ, τι θες να πεις? Καταρχάς, πες μου σε ποιον αιώνα αναφέρεσαι και μετά να πιάσουμε τους ρόλους. Τι λες, μωρέ, πας καλά? Σου έδειξα εγώ ότι είμαι ποτέ κολλημένος, ότι είμαι σαν τράπεζα και θέλω τη γυναίκα μου μέσα στο σπίτι? Εγώ είμαι καλλιτέχνης, Λουκία. Εγώ είμαι ελεύθερο πνεύμα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και τώρα πάω να μου φορέσω τη γυναίκα μου για αφεντικό. Ακουφεντικό. Σταμάτα, βρήκουν. Γιατί μιλάς και δεν μπορώ να ακούσω. Μετά το ελεύθερο πνεύμα. Τι είπε? Ελεύθερος επαγγελματίας είπε. Και ότι τώρα του φοράνε τη γυναίκα του αφεντικό. Σωστή τοποθέτηση. Η Λουκία άνοιξε τους ασκούς του όλου. Δεν έπρεπε να το δεχθεί. Άλλο πάλι και τούτο. Δηλαδή, εμείς οι δύο ήμασταν καθηγητές και εμένα μου λέγανε να γίνω Λουκιάκη. Θα έλεγα όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Το σωστό αυτό είναι. Όσο τιμητική και αν είναι η πρόταση, δεν έπρεπε να το δεχθεί. Άσε μη βασιλέψει τώρα τι θα κάνει. Δηλαδή, άμα το δεχόσουν, με τρελαίνει. Εδώ με απλά οικιακά και νομίζω ότι είναι κάποια. Καλέ! Βουλώστε τώρα, ακούσουμε! Τάκι στο εγγυό μου, εδώ μέσα θα βλέπεις μονάχα τη Λουκία που ήξερες. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, σου δίνω το λόγο μου. Και στη δουλειά δηλαδή, συγγνώμη. Ποια Λουκία θα βλέπω? Μια άλλη. Μια τυπική επαγγελματία που ενδιαφέρεται για το καλό της δουλειάς της και τίποτα περισσότερο. Άλλωστε, βρετάκι μου, εσύ είσαι το δυνατό χαρτί αυτής της εκδοτικής. Σε σένα βασιζόμαστε. Θέλουμε να έχουμε άριστη συνεργασία μαζί σου. Αυτό να το κρατήσουμε όμως, γιατί όποτε πηγαίνω στην εταιρεία, με γλύφουν από τη γραμματεία μέχρι και τον πρόεδρο για τους παενά! Με τους παρατήσω και πάω σε άλλη εταιρεία. Ωραία, να συμφωνήσουμε και σε κάτι άλλο. Τι άλλο? Επειδή καταλαβαίνω ότι με αυτό το θέμα μπαίνουμε σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Πρώτον, δεν θα με ακούσεις ποτέ να μιλάω για θέματα δουλειάς μέσα στο σπίτι. Και μετά θέλω να συμφωνήσουμε και κάτι άλλο. Ότι όταν θα βρισκόμαστε στην εκδοτική, δεν θα είμαστε η Λουκιά και ο Τάκης, αλλά ο κύριος Περιστέρης και η κυρία Σιμάκη. Κάπως μπερδεμένα μου το λες. Όχι, καθόλου μπερδεμένα. Μπορεί να σου φαίνεται τώρα λίγο προσποιητό όλο αυτό που λέω, αλλά σκέψου ότι μια τέτοια τυπική επαφή θα μας γλιτώσει από πολλά πράγματα. Θες να το συμφωνήσουμε, Τάκη μου? Μωρέ, τι μας λες? Άκουσε την πλακή που πετάει τώρα η Λουκιά στον Τάκη και συμφωνείς αμέσως? Το πρόσωπο της εξουσίας δεν θα αντέξει για πολύ τη μάσκα της προσποίησης. Το παραπλανά. Βλέκεις είναι αυτές. Ρε, τι γίνεται εδώ πέρα? Πώς το είπα αυτό το τελευταίο, Θανάση? Τι έγινε, μωράκι μου, πού χάθηκε σήμερα? Ξέρεις τώρα. Εδώ, εκεί και πουθενά. Τι νέα, τα αγοράκι μου. Νέα, τι νέα, τι νέα. Εντάξει, όλο και κάτι γίνεται. Ναι. Όπως. Όπως, ας πούμε, ότι τα αγοράκι σου αρέσει πολύ τελευταία, ε. Συγγνώμη, πρέπει να έχω πει το νου μου έξω γιατί κάνω παραστάσεις. Να σου πω, βρε μωρό μου. Έτσι, επειδή βλέπω ένα στυλάκι που δεν το έχω ξαναδεί. Σαν να έχουμε πάρει πολύ αέρα, σαν να είμαστε πολύ ανεβασμένοι. Δεν το πάμε πάλι από την αρχή γιατί σε έχασα. Fan club, Ναταλάκι μου, έχουμε fan club και δεν το ξέραμε. Για ρίξε μια ματιά εδώ πέρα στα μηνυματάκια. Τι λένε, κοίταξε. Για φέρε να δω τα μηνυματάκια. Έτσι λέει, περνάω από μπροστά πολλές φορές. Από την πολυκατοικία σου. Με συγχωρείς που πήρα το θάρρος να σου το πω. Αλλά μου αρέσει. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, μωρέ μου. Αρέσουμε, τι να κάνουμε, είμαστε και ωραία παιδιά. Να σου πω. Ζήλεψες. Πες μου ότι ζήλεψες, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι κακό, πες μου ότι ζήλεψες. Όχι μόνο ζήλεψα, αλλά θα γίνει και χαμός έτσι και εδώ ότι τις απάντησες.
Μπορώ να ρίξω μια ματιά στα σταλμένα, μωρό μου. Να ρίξεις όσες θέλεις, μωρό μου. Αν με περνάς από αυτούς οι γελίες που πατάς στα μηνύματα, θα τρελαθώ. Δεν ξέρω, κοίταξε μέσα στα σταλμένα. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, γες, περνάει, έλα. Όπι, Ναταλή. Δεν τρέχει τίποτα, ρε, της το είπα. Γεια σας. Τι έγινε, Τζιμάκο, αυτή τη δουλειά θα έχουμε τώρα. Όποιο γκομενάκι περνάει απ' έξω να του ρίχνει σήμα, μήπως και είναι η χαζή που του στέλνει μηνύματα. Για μαζέψου. Εντάξει, ρε Ναταλή. Και τι να κάνουμε, δηλαδή, να μείνουμε με την περιέργεια, να μην μάθουμε ποτέ ποια είναι. Ναι, όπως θα ακούσει. Από αύριο θα έχουμε τα δικά μας αυγά. Μου είπαν ότι η Ντέζη γεννάει συνέχεια. Δύο φορές έχει κάνει δίκροκα. Κατόπιν παραγγελίας, ίσως. Τι λέει ο Χρήστος, ηρωνεύεται. Σήμερα το απόγευμα που πήγαν στα ίσο, δεν φαντάζεσαι τι ευτυχία. Σαν να ήμουν στο χωριό. Ναι, βοηθάει και το ντεκόρ. Γιατί τα ράτσες με τις κεραίες θυμίζουν πολύ χωριό. Σταμάτα, ρε, να είσαι ριστικός. Έλα, ρε, παιδάκι, πες με τα δικά σου. Πώς πας στη δουλειά. Δηλαδή, όταν θα έρθω στην εκδοτική, πώς θα μιλάμε. Είπες κάτι. Ναι, κάτι σκεφτόμουν τώρα με στον ύπνο μου. Όταν θα έρθω, ρε, παιδί μου, στο γραφείο. Τι θα κάνουμε, ότι δεν γνωριζόμαστε. Ηρέμησε, βρετάκι μου, πάμε στη δουλειά. Δεν θα είμαστε εμείς, θα είμαστε δυο άλλοι. Έλα, ηρέμησε, κοιμήσου τώρα, ντε. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Ναι. Θαύμα, θαύμα. Ο Μουγκός βρήκε τη λαλιά του. Αν δεν είναι καταστροφή αυτό, τότε τι είναι. Δεν μπορεί, δεν είναι ο δικός μας, άλλος θα είναι. Αυτός που μου τον έδωσε μου το έπαιξε κάθαρα. Δεν τον είχε ακούσει ποτέ να κάνει κικυρίκου. Καλά, μάλλον θα μπερδεύτηκε και δεν θα σου έδωσε το χαλασμένο. Τώρα τι κάνουμε, μου λες. Με ένα μάτι, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Από πού ακούγεται τόσο κόκορας, καλέ. Βγες τώρα να εξηγήσεις, εγώ πάω για ύπνο. Δεν ξέρω τίποτα. Κικυρίκου, κικυρίκου, τι είναι αυτό. Φωνάξατε. Δεν μου λες, Μάρκο, μήπως πήρατε καινούριο ξυπνητήρι με ήχο κοκόρου. Ξυπνητήρι. Ναι, και το έχουνε Dolby Around σε όλη την πολυκατοικία. Τι λες, μωρέ Βασιλικούλα. Α, Μάρκο, πάλι ακούγεται. Από πού έρχεται αυτός ο θόρυβος. Από μακριά, από πολύ μακριά. Αλλά να σας πω, αυτό είναι κόκορας ή κουκουβάγια. Γιατί είμαι από τον ύπνο και τα αυτιά μου ακόμα δεν. Και παιδιά, πού είναι αυτό το κοκόρι. Α, μπράβο, αυτό λέμε κι εμείς. Μας ξεσήκωσε από τα άγρια χαράματα, δεν είναι απ' τη διπλανή πολυκατοικία θα είναι. Αυτή, παιδί μου, η χωριάτα που έκλεισε το μπαλκόνι της στον τρίτο, εκεί θα τον έχει. Πολύ καλά, αύριο θα παρακαταθέσω μήνυση για εγχωρήπανση και για διατάξεις κλίνης υγείας. Μπράβο, μπράβο. Και θα καλέσω και το υγειονομικό. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Δεν μπορώ που δεν μπορώ να κοιμηθώ και δεν έχω περένταση. Έχω και αυτό το κόκορα να μου τσιτώνει τα νεύρα. Είδες. Πού βρέθηκε εδώ αυτό το κοκόρι! Εγώ πάντως αγριεύτηκα, αφού είχα να στην κατάψυξη και άνοιξα να δω πώς κακαρίζει αυτός, αλλά δεν κακάριζε αυτός. Μάρκο! Τον άκουσες κι εσύ! Κάτι άκουσα! Από μακριά! Αν τι σας λέω εγώ, απ' την απέναντι είναι η χωριάτα αυτή! Τι φωνάει, παιδί μου, τι αναστάτωση και αυτή θέμα. Άντε πάμε στα κρεβάτια μας και αύριο το πρωί θα πήγε αυτό το θέμα τους να πάρει τέλος αυτή η ιστορία. Άντε, καληνύχτα! Να κρεβάσει, κάσε κολόπουλο! Άντε, να κρεβάσει! Καλό ξημέρωμα! Κάτσε, ρε, πήγε! Κρεβάτσι μα εδώ, ξέρετε, το περάσαμε εδώ μέσα. Καλημέρα! Buongiorno, Τζιμάκο, come stai? Γεια σας, κορίτσια! Γεια σου, Τζιμ. Τζίφο, πήγα σε όλε τι πλανέ πολυκατοικίε. Κοκόρι λέει δεν υπάρχει. Αναστατωθήκανε και αυτοί και δεν αναρωτούν και σε εμά. Να ρωτήσουν τι συμβαίνει. Εντάξει, κύριε Θανάση, γιατί το συγκρίνια. Εγώ να σα πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε. Με ταξίδεψε στη φύση. Εγώ, αν και δεν μπόρεσα να ξανακοιμηθώ, αυτό το πρωινό κάλεσμα για ζευγάρωμα. Καλώ. Στον κόσμο τη αυτή. Ποιο ζευγάρωμα, βρε Βασιλικούλα. Τα πετινάρια λαλάνε για το ξημέρωμα. Όχι για το ξεσάλωμα. Ο Κωνσταντίνο είναι. Σταμάτα, με μπερδεύει. Πάντως φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης τον απέστειλε τον κόκορα. Ναι. Μετά την αναστάτωση που δημιούργησε, οπότε. Κωνσταντίνε, έλα. Έρχεσαι λίγο να σου πω. Σιτζιμάκο, κρατήσει και την εικόνα. Ωραία, Θανάση. Ναι. Λες να είναι ο Τζίμις. Γιατί τόσο καιρό που έχει να δει η γυναίκα, δεν θέλει και πολύ να αναλύσει. Ορίστε για καφέ σα. Σα ευχαριστώ. Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που θα πάρει μια γυναίκα τη θέση του διευθυντή, κυρία Λουκία. Κυρία Σιμάκη, σε παρακαλώ. Το μικρό μου όνομα είναι μόνο για φίλους και γνωστούς. Μάλιστα, με συγχωρείτε, κυρία Σιμάκη. Παρακαλώ. Τι κάνετε, κυρία Σιμάκη, όλα καλά. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Καταρχάς, ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία που είμαι σίγουρος ότι θα την έχετε. Ευχαριστώ. Σας έφερα και το συμβόλαιό σας για να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος. Κοιτάξτε την ησυχία σας και όποτε το υπογράψετε. Μα θα το υπογράψω και τώρα.
Αφού έχουμε συζητήσει τους όρους. Α, ήθελα να σας πω ότι δεν έχουμε συζητήσει έναν όρο ακόμη που υπάρχει μέσα στο συμβόλαιο. Ο διευθυντής δεν πρέπει να έχει καμία συγγενική ή προσωπική σχέση με κάποιον από τους συνεργάτες της εκδοτικής. Υπάρχει τέτοιος όρος. Για να μην δημιουργούνται διακρίσεις, ειδικές μεταχειρήσεις. Είναι περίεργα όντα οι καλλιτέχνες μέσα, εσείς δεν τους ξέρετε. Να φανταστείτε ότι όταν πουλάει μία έκδοση άλλη από τη δική τους, φαντασιώνονται ότι προωθούμε κάποιους άλλους από τους ίδιους. Χρειάζεται υπομονή, γεροστομάχη και θα υποστείτε διαφορά. Είμαι αποφασισμένη να δουλέψω σκληρά. Είμαι σίγουρος. Θα σας συμβούλευα μία από τις πρώτες επαφές σας να είναι με τον Τάκη τον Περιστέρη. Έχεις καλώσει στα ίδια και στα ίδια και χρειάζεται κατεύθυνση. Μαριλού, πάρε τηλέφωνο του Τάκη τον Περιστέρη και κλείσε ένα ραντεβού με την κυρία Σιμάκη. Σήμερα, μπορούμε να το κάνουμε μια άλλη μέρα. Σήμερα και μάλιστα θα είμαι και εγώ παρόν στο ραντεβού. Μαριλού, τον Περιστέρη σήμερα. Έλα, Μαριλού. Είναι καινούργια. Μπα, καλώς την. Μαμά, σε εκείνο το στοίχημα που βάλαμε. Δεν είπαμε τι θα κερδίσει όποια το πάρει. Έχεις καμιά καλή ιδέα? Α, μπα, μου ήρθες με μούρη κερδισμένης. Πάρ' το χαμπάρι, μαμά, έχασες. Όταν σου λέει η κόρη σου ότι ο Κωνσταντίνος δεν θα την απατούσε ποτέ, να την ακούς. Καλά με το που με είδε, μου το ξέρασε αμέσως για το μήνυμα που στείλαμε. Α, ωραία. Και αφού υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και σου έχει τόση αφοσίωση, γιατί δεν σου λέει τι έχει σκοπό να κάνει? Γιατί δεν είμαστε εμείς για τέτοια. Δεν μας αρέσουν οι επίσημες δεσμεύσεις. Πώς το λένε? Όπα. Αμάν, εσύ χλώμιασες, φέρ' το εδώ. Γεια σου, Ράνια. Χάρηκα πολύ για το μήνυμα που μου έστειλες. Θα ήθελα πολύ να σε γνωρίσω, γιατί είμαι σε φάση που είμαι μόνος μου αυτό το διάστημα, Μαρί. Συγγνώμη για αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά μου αρέσουν οι γυναίκες με πλούσιο στήθος, τρεις τελίτσες. Έχεις εσύ πλούσιο στήθος? Το καθήκη. Γιατί το δικό μου πώς είναι? Αυτό που έλειψε τώρα, να με πιάσουν εμένα οι ανασφάλειες για τον Κωνσταντίνο. Όχι, παιδί μου, κούκλα είσαι. Δηλαδή, κρίμα, Ναταλή μου, που δεν πήρες το δικό μου στήθος. Έλα, γράψε του γρήγορα, για να δούμε που το πάει. Για φέρε εδώ. Το ξέρα πως είσαι κολλασμένο αγόρι. Ναι, έχω πλούσιο στήθος. Θες να το δεις? Πάρε τώρα και τη φωτογραφία της Ράνιας για να μάθεις. Όχι, όχι, δεν δόθηκε συνέχεια. Τώρα παπά μου να τη λαΐσω. Η μόνη περίπτωση να την γλιτώσω, Πασχάλης, να του κόψουμε τη γλώσσα. Άμα βρω αυγά στην πουλιά, την γλίτωσα για σήμερα. Θα σε πάρω μετά, Χρήστο. Λοιπόν, αρακά έχουμε, χρειαζόμαστε άνηθο, κρεμμύδια, βερνική για παπούτσια. Τώρα τι σχέση έχει αυτό? Όχι, το λέω για να μην το ξεχάσω. Άντε, μπράβο. Όπα! Α, δεν είμαστε καλά. Καλαμπόκι! Καλαμπόκι! Να, έρχει και εδώ, επάνω, για, και εδώ, πρόσεχε. Μα δεν μου λες, για το κοντορεβιθούλι το ρίξανε. Συνεχίζει, πάνω να δούμε. Θα κρατηθώ, για να μην γλιστρήσουμε το καλάμπο. Πρόσεχε, μην το πατήσεις, εδώ πάνω. Κοκόνες μου, κοκόνες μου. Τι είναι μόνο τα κοριτσάκια μου, τι είναι? Ρε κορίτσια, τόση φασαρία όλο το βράδυ και από κανένα. Να σου πω, μίστερ, εσύ δεν ξέρω αν το έχεις παρχαπάρει. Είσαι προτινόμενο. Και επίσης υποτίθεται ότι είσαι και μουγκός. Έλα τώρα. Δεν μου χαλεί. Υπάρχει κακοτέτσι στην ταράτσα μας. Πουλάκια μου. Οι γκέοι κάνουν το αγροτικό τους. Κοίτα και να δεις τι ειδικότητα θα πάρουν. Πάμε αμάσι. Λύσαξες. Όλος το βράδυ λύσαξες. Αλλά θα σε πιάσω, θα σε πιάσω. Πού θα μου πας? Λοιπόν, θα σε πιάσω, θα πετάς. Όλος το βράδυ λύσαξες. Ευχαριστώ. Πού είσαι, Στέφανε, καλά? Καλά, μια χαρά. Μαριλού, πώς πάει, βρε θηριό? Πώς να πάει? Καθυστερήσατε μισή ώρα και η διευθύντρια τα βάλε μαζί μου. Είναι λίγο περίεργη, νομίζω. Τι, ακόμα δεν ήρθε καλά-καλά και σας τρέχει? Εντάξει, είναι ακόμα αρχή και θέλει να δείξει πως είναι αυστηρή. Τέλος πάντων, ελάτε, πάμε μέσα γιατί είναι και ο πρόεδρος. Πρόσεχε, έτσι, αυστηρά. Μη σου πάρει τον αέρα. Είναι πάρα πολύ συμπαθής και θα σε καβαλήσει, πρόσεχε. Ναι. Κυρία Σιμάκη, ήρθε ο κύριος Περιστέρης. Να περάσει. Θέλετε να σας φέρω καφέ? Ναι, να καπουσίνω, το χτυπώ. Όχι, Μαριλού, το ραντεβού δεν θα διαρκέσει πολύ με τον κύριο Περιστέρη λόγω και της καθυστέρησής του. Οπότε ο καφές είναι περιττός. Περάστε. Ναι, έχω και δουλειές. Πρώτο ραντεβού με τη νέα διευθύντρια, Τάκη μου, και τη Στήνης. Πρώτη φορά με καλείτε στο γραφείο σας, στο καινούριο, και δεν προσφέρετε ένα καφεδάκι, Λουκία? Κυρία Σιμάκη, αν θέλετε. Παρακαλώ. Λέω, κυρία Σιμάκη είναι το σωστό. Το μικρό μου όνομα είναι για συγγενικά πρόσωπα και φίλους. Και εδώ είμαστε για επαγγελματικούς λόγους. Οπότε θα σας παρακαλέσω να τηρήσουμε τις αποστάσεις.
Ναι, μάλιστα. Αλλά απορώ γιατί με καλέσατε. Εγώ συνήθως όταν έρχομαι μιλάω πάντα με τον πρόεδρο. Πάρα αυτά. Εγώ τώρα δεν απασχολούμαι με τέτοια. Με μένα θα μιλάτε στο εξής. Σας κάλεσα γιατί έκρινα ότι έχετε επαναπαυθεί στις ευκολίες σας. Το Τσακ Μπαμ 4 θα το καταχωρήσουμε απλώς στις μη επιτυχημένες εκδόσεις μας. Και θέλω να ξέρω τι γίνεται με το 5. Ποιο 5? Το Τσακ Μπαμ 5, τάκι μου. Μην εξηγούμε τώρα τα αυτονόητα. Έχει και άλλες δουλειές η διευθύντρια. Βλέπω εδώ ότι έχετε ζητήσει μια προκαταβολή. Φυσικά και θα ήθελα να διευθυνθεί το θέμα όσο πιο γρήγορα γίνεται, άμα θέλετε το Τσακ Μπαμ νούμερο 5. Γιατί ο καλλιτέχνης χρειάζεται να αμυφθεί. Δεν μπορεί να είναι άφραγος. Δική μου πεποίθηση, κύριε Περιστέρη, και πιστέψτε με και πολλών άλλων ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να πεινάει για να δημιουργεί. Γιατί ο χορτάτος καλλιτέχνης απλώς λαπαδιάζει. Δεν εγκρίνονται προκαταβολή. Άλλωστε η εταιρεία θα κάνει περικοπές. Συμφωνώ. Η κρίση. Λοιπόν, κύριε Περιστέρη, κοιτάξτε να δείτε. Εσείς είστε από τα δυνατά ονόματα αυτής της εταιρείας. Αλλά πώς να το κάνουμε. Τα 1200 αντίτυπα του Τσακ Μπαμ 4 είναι μια αποτυχία. Δεν ξέρω τι σας έχει επηρεάσει, τι μπορεί να περνάτε στην προσωπική σας ζωή. Αδιαφορώ. Εγώ θέλω να πουλήσω. Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε όταν έχετε να μου καταθέσετε τις νέες ιδέες για το 5. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πηγαίνετε. Πού? Σπίτι σας. Δεν φαντάζομαι ότι έχετε σπίτι, δεν ξέρω. Έχω. Έχει. Συζεί με την κοπέλα του. Όλα καλά στο σπίτι, Τάκη μου. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω πολλά νεύρα. Γεια! Δεν είχατε και εμένα. Σε έβλεπα εδώ πέρα να καταχαλάσει όλα. Τι έγινε? Θυρωρέ. Πω, χάλια ακούγεται, αρμοράκι μου, θυρωρέ. Τώρα μου το λένε οι άλλοι, το λες κι εσύ. Ναι, καλά, δεν σε ξαναλέω. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε μου. Αγάπη μου, μωρό μου, είχαμε κανένα νέο από την κοπελιά με τα μηνυματάκια? Για να είχαμε νέο από την κοπελιά με τα μηνυματάκια θα έπρεπε να τις απαντούσα. Με έχεις για τέτοιο? Επειδή δεν σε έχω, γι' αυτό ρωτάω. Γιατί αν σε είχα, δεν θα σε είχα. Θα ήμασταν άλλο έργο τώρα. Τα λέγε μου, έχεις κάτι? Τι θα σε είχα και δεν θα σε είχα, μου λες? Άσε μας, ρε Κωνσταντίνε. Αγαπητοί γείτονες, αυτή η συνέλευση γίνεται με περιορισμένη συμμετοχή, διότι διαπίστωσα ότι υπάρχουν παρασκηνιακές ομάδες οι οποίες επιβουλεύονται την ασφαλειά μας. Οι ομάδες, καλέ. Ο Μάρκος και ο Χρήστος, αυτοί μας κουβάλισαν τις κότες στην ταράτσα. Ναι, αλλά απατάσαι, γιατί στο κόλπο βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος περισυνέλεξε τις σανίδες από γύρω για την κατασκευή του κοτετσίου. Τις είδα εγώ τις σανίδες, τις είχε στο θηρορείο. Ναι, τις είδαμε κι εμείς. Εγώ, ρε παιδιά, έχω αρχίσει κιόλας να ξύνομαι, λες και έχω κοτόψιδες. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τον κόκορα πάντως τον θέλουμε εμείς. Θα τον κάνουμε γιουβέτσι με κόκκινη σάλτσα και χόντρο μακαρόνια. Και ο Μάρκος μας έκανε τον άσχετο. Πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας τα ξημερώματα και αυτός μας έλεγε που τα κακαρίσματα έρχονται παλού. Από την άλλη μεριά πρέπει να σκεφτούμε, βρε Θανάση, ότι ο Μάρκος το έκανε για το παιδί του. Γιατί είχε πάθει αναφυλαξία από τα αυγό. Τι λες, Βασιλική? Κι αν εσύ πάθαινες τώρα αναφυλαξία από το γιαούρτι, θα μας έφερες κατσίκα στην πολυκατοικία. Ω, μαμά, μη τις βάζεις ιδέες. Κοιτάξτε, να, τις μπήκε ιδέα. Εγώ πάντως, να σας πω την αλήθεια μου, δεν μπορώ όσο σκέφτομαι ότι από πάνω μου είναι κότες που πάνε του. Και μπορεί να φύγει καμία και να πέσει στο μπαλκόνι μου, αλλά τριάζω, δεν μπορώ. Αυτή η αρέσει, κορίτσι μου. Οι κότες από αυτή τη στιγμή κατάσχονται. Ναι. Τελείωσε. Πάω να βράσω νερό, να τις ζεματίσω και να τις ξεπουπουλιάσω. Εμείς θα πάρουμε την τροφαντή. Εμείς το κόκορμα, εγώ τρώω μακαρόνια. Η δικιά μου καλή είναι. Κούκλα είναι. Ποιο σας φάξει? Έμαθες τι έγινε σήμερα? Μίλησες καθόλου με τον Τάκη? Όχι, έμαθα μόνο ότι τον κάλεσε από το γραφείο για να μιλήσετε. Πώς πήγε? Νομίζω ότι ήμουν κάπως αυστηρή μαζί του, αλλά με υποχρέωσε ο πρόεδρος. Δεν έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Τάκη. Έχουμε πει εδώ στο σπίτι μας όπως ήμασταν πριν και στο γραφείο είμαστε πιο άλλοι. Ωραία. Βάλε καφέ, γιατί αν το παράκανες μπορεί να είναι το τελευταίο σου. Και το καλύτερο δεν στο είπα. Τι? Έχω υπογράψει έναν όρο στο συμβόλαιο που λέει ότι δεν πρέπει να έχω καμία προσωπική σχέση με κανέναν από τους συνεργάτες μου. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να είμαι δύο φορές πιο τυπική για να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Να σου πω, Λουκία μου, για να καταλάβω. Εγώ ποτέ θα πέρασω από το γραφείο να μιλήσουμε. Δηλαδή, οι στίχοι μου δεν πρέπει να εκδοθούνε. Μωρό μου, εγώ τώρα γύρισα από τη δουλειά. Εσύ, πού ήσουνα? Πού ήμουνα? Άμα σου πω πού ήμουνα και τι πέρασα, θα πέσεις κάτω. Δεν το πετυχαίνει αυτό. Από τι θα πέσει κάτω, Τάκη μου? Από τα γέλια ή από τις μπούφλες? Πέρασα μια βόλτα από την εκδοτική μου την εταιρεία, γιατί με είχε καλέσει καινούργια διευθύντρια για να μιλήσουμε. Καλά το πάει. Την κρατάει τη συμφωνία. Τι σου είπε? Να μου το θυμηθείτε με αυτή. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά, σας το λέω. Μήπως την παρεξήγησες, βρε Τάκη? Μια καινούργια διευθύντρια για να αποδείξει τις ικανότητές της πρέπει να είναι λίγο αυστηρή στην αρχή. Άχρηστη είναι. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Είναι δυνατό, ρε, να έχεις ολόκληρο Τάκη Περιστέρη που έχει δώσει τόσες επιτυχίες και να μου κάνεις την καμπόσα? Σε ποιο πασμό να το πήξεις διευθύντρια? Συγγνώμη, το μωρί πάει στη Λουκία? Όχι βέβαια, δεν μίλαγα για γυναίκα μου ποτέ, έτσι. Είναι δυνατόν? Για αυτή την κότα το λέω! Που έχει πάρει αυτή τη θέση και νομίζω ότι έχει πιάσει τον παπάτα. Κάτι, ηρέμησε λίγο. Το πρώτο ραντεβού ήταν. Μπορεί να αναγκάστηκε να σου πει κάποια πράγματα. Ρε, εσύ μου έκοψε την προκαταβολή, σου λέω, ηλίθεια! Όχι. Ναι, άμα σου λέω, εγώ είναι για φάμπες. Αλλά εγώ φταίω. Εγώ
Έπρεπε τη στιγμή μου το λέει για να χτυπήσω το χέρι στο γραφείο και να τη πω: Άντε, μωρή, πλύνε και να πιάνω στην κουζίνα γιατί μόνο γι' αυτό είσαι. Α, έτσι. Πάντως θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με αυτή τη φάση. Το πάτε τέλεια και οι δύο, φτούσα. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ χεσμένη την έχω ειλικρινά με το που θα ξαναπάω την άλλη φορά όμως θα την κάνω ρόμπα. Ας το διάλο πια με τη γελία, μπούχτισα πια. Εσύ αγάπη μου δεν μου είπες, πώς πέρασε σήμερα, πρώτη μέρα στη δουλειά. Όλα καλά, Ο Πασχάλης είναι να παίρνει πόδι σήμερα. Μίλησα και με τον πτηνοτρόφο, θα μας τον αλλάξει με μια κοτούλα. Μαρκό, ο Πασχάλης έφυγε από μόνος του. Και όχι μόνος του. Πού είναι τα πουλιά μας? Οι κότες το σκάσαν. Έρε μπλέξιμο, έτσι και έχουν επιδείξει τίποτα το μπαλκόνια, τη βάψαμε. Ψάξε! Τι έγινε, έχουμε κανένα νέο από το κολλασμένο αγόρι που του αρέσει το πλούσιο στήθος? Μη χέσω. Δεν ξέρω, το έχω κλείσει εγώ το καρτοκίνητο. Δεν γουστάρω να συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι. Φοβάσαι, Μόλις μύρισε το ψητό ο Κωνσταντίνος, μούγκα για τα μηνύματα. Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, όλοι οι άντρες οι ίδιοι είναι. Ξέρεις τι θέλω να κάνω, Μη μου πεις προσθετική στήθους, Ζαταλή μου. Αποκλείεται να σε αφήσω εγώ να τρέχεις στους πλαστικούς. Αργότερα. Δεν ανοίγεις τώρα να δούμε τι λέει. Αποκλείεται. Δεν είμαι εγώ για τέτοια, ρε μαμά. Να κάθομαι τώρα εγώ να πέφτω σε κατηνιές, να τσεκάρω τον Κωνσταντίνο. Σιγά τον άντρα. Και άμα θες να ξέρεις, όλο αυτό εγώ για σένα το ξεκίνησα. Ναι, για μένα, αλλά δες τι βγήκε. Τα μοντέρνα ζευγάρια που χαίρονται τον ερωτά τους και. That's all. Φάτη τώρα και τρέχα να προλάβεις. Ναταλή, θα τον αφήσεις έτσι. Έτσι. Α, δεν ξέρεις. Θα το θυμάται για πολύ καιρό αυτή τη μέρα ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ανοίγω τώρα το καρτοκινητό και ξέρεις τι θα κάνω. Θα του κλείσω ραντεβού. Πού λες να του κλείσω? Έξω από το βίντεο κλαμπ. Ε, μην τρέχουμε κιόλας, γιατί θα έρθω κι εγώ. Πασχάλη! Τεζούλα! Μάρκο, τι κάνουμε εδώ, μου λες? Δεν πέσανε πίσω, δεν μπορεί, κάπου εδώ μπροστά θα πέσανε οι κότες, ρε Χρήστο. Ναι, εδώ πέσανε σαν το μάναξ ουρανού. Τις είδαν οι περαστικοί και τις αφήσανε. Πού να είναι? Δεν βρήκαμε και το Κωνσταντίνο, δεν μπορεί, αυτός κάτι θα ξέρε. Οι γείτονες τις ανακάλυψαν και περιμένουν να δουν ποιος θα τις αναζητήσει για να πάρουν κεφάλια. Τι λες, μωρέ, αν τις είχαν ανακαλύψει αυτοί τα κακαρίζαν ομαδικά, δεν τους ξέρεις πώς κρατάνε τα προσχήματα. Να σου πω, είσαι να τις προκαλέσουμε λιγάκι. Από την Ελένη πρώτα, είναι πιο διαλλακτική. Μην αρχίσεις να ρωτάς απ' έξω μήπως είδε τίποτα κότες. Βρε, καλώς τα παιδιά. Στο φαΐ με πιάσατε. Είναι αλανιάρικο το κοτόπουλο. Ελάτε, έχω τη για σας. Συγγνώμη, καραμαδίστηκε πάνω στο φαγητό. Το πουλάκι, Αλλά το μαζί μου. Μη μου πείτε ότι σας μύρισε η κότα. Ελάτε να σας φιλέψουμε. Αχ, ελάτε. Είναι ολόφρεσκη. Από χωριό Αλανιάρα. Είχε και αμπουλάκι με στην κυλίτσα της. Θα ενδιαφέρουσα. Πατατούλες την πιάξαμε. Θα κόψω και σαλάτα. Ελάτε, Μάρκο μου. Γιατί δεν κοιτάς έτσι? Μαζί σου ήταν, την ήξερες. Νίστε τι μου, κύριε. Καλέ, ελάτε να πούμε παρεούλα. Ελάτε. Βασιλικούλα, να βάλουμε και δυο πιατάκια. Βέβαια. Σε ένα λεπτό πρέπει να βγω στην πόρτα. Τι λες, απειότα θα δει εμένα αντί για σένα? Ξέρω κι εγώ το αναμενόμενο. Πώς άλλαξε έτσι, Κωνσταντίνε? Πάντως, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε, που μου την έκανες πάστα την κουκλάρα. Και μια χάρη. Μπορείς να βγεις όταν έρθει να τις εξηγήσεις? Τι να τις εξηγήσω, ρε Τζίμι? Να τις πω ότι δώσα το κινητό μου σε σένα και σε έστειλες μηνύματα? Τόσο καιρό κάνει το χαζό στην Ναταλή. Καλά. Άσε να έρθει και θα δω τι θα της πω. Ωχ! Μην κάτσετε εδώ και μου κάνετε χαλάστρα. Μέσα είναι ο Κωνσταντίνος. Γιατί μέσα? Κωνσταντίνε, έλα, έξω είναι το ραντεβού. Τι έγινε, μωράκι μου? Κωνσταντίνε μου, ήρθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες. Να σου συστηθώ. Ράνια. Τι ράνια? Ράνια με το πλούσιο στήθος. Πούσου, ρε παλιά άνθρωπε! Είπα να κάνω ένα πειραματάκι για να κλείσω το στόμα της μάνας μου που λέει ότι όλοι οι άντρες είστε ίδιοι και εσύ πήγες και την επιβεβαίωσες, ρε! Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Εσύ έστελνες τα μηνύματα. Ήθελες πλούσιο στήθος, Κωνσταντίνε. Είσαι ένας επιφανειακός ξεφτύλας, αγόρι μου. Και από αυτή τη στιγμή εγώ τα μαζεύω και φεύγω. Πάω σπίτι μου. Τελειώσαμε! Κάτσε, ρε μωράκι, μισό λεπτό να σου εξηγήσω. Άρε, πάγε ένα από κύριε που θα μας εξηγήσει κιόλας, Τσόλι. Ε, Τσόλι! Όχι που δεν θα κέρδιζα το στοίχημα. Στοίχημα? Συγγνώμη, έβαλε στοίχημα με τη μάνα σου, αν εγώ.
Δεν το πιστεύω. Πες την αλήθεια. Έλα, πες την αλήθεια τώρα. Εντάξει, εγώ έστελνα τα μηνύματα. Γι' αυτό περίμενα εδώ έξω. Τυράνια περίμενα. Τι, από σένα γίνανε τα πράγματα έτσι όπως γίνανε. Τώρα, αλήθεια ή συνεννοηθήκατε? Α, ρε Κωνσταντίνε. Εντάξει, τώρα συγγνώμη. Μια στιγμή, ρε παιδιά, μια στιγμή. Η Ράνια δεν υπάρχει. Και η φωτογραφία. Ράνια υπάρχει, αλλά είναι πιασμένη. Sorry. Όχι πάλι, ρε γαμώτο. Κοίτα, ρε απογοήτευση. Δεν μου λες, ρε κακομοίρη, τι πλούσιο έχεις εσύ δηλαδή που θες και πλούσιο στήθος. Δού σου και έχασα το στοίχημα. Συγγνώμη, ρε μωράκι μου, και από το δικό μου κινητό να ήταν τα μηνύματα. Είναι δυνατόν τα έστω. Ναι, μωρό μου, ό,τι και να πεις έχεις δίκιο, αλλά. Δεν σου έχω δώσει ποτέ δικαίωμα, πες μου. Παρασύρθηκα. Ειδοποιήσεις τον κύριο Περιστέρη. Εδώ είναι και σας περιμένει. Γεια σας, κύριε Περιστέρη. Μαριλού, πες ότι θα πάρω εγώ τηλέφωνο για να ειδοποιήσω για το χώρο μου. Ωραία. Καφεδάκι να φέρω. Οτιδήποτε, ευχαριστώ. Την πόρτα κλείσε μόνο. Λοιπόν, κύριε Περιστέρη, σας κάλεσα γιατί σκέφτηκα να σας δώσω την προκαταβολή που ζητήσατε. Φαντάζομαι θα σκεφτήκατε και άλλα πράγματα, κυρία Σημάκη, όπως ότι χτες μου το παίξατε πάρα πολύ βαρύ πεπόνι. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν σκέφτηκα τίποτα παραπάνω από αυτό που μόλις σας είπα. Και το χαρακτηρισμό βαρύ πεπόνι σας τον επιστρέφω, όπως και πολλούς άλλους χαρακτηρισμούς βαρύς για εμένα. Ποιος άλλος? Ελάτε, κύριε Περιστέρη, στη θέση που βρίσκομαι έχω τον τρόπο να μαθαίνω τι λέγεται για το άτομό μου. Και θέλω να σας πληροφορήσω ότι αν με ξανααποκαλέσετε άχρηστη, γελία και ηλίθια και ότι με έχετε χεσμένη, δεν θα έχουμε καθόλου καλά ξεπερδέματα. Μισό λεπτό, γιατί εγώ τι είπα, το είπα εμβρασμό, δηλαδή επειδή ήμουν εβδομένος στο σπίτι μου στη γυναίκα μου. Εσείς που το μάθατε? Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τις πηγές μου, λυπάμαι. Όχι, όχι, γιατί τώρα είναι σαν να λέτε ότι με ρουφιανεύει η ίδια μου γυναίκα. Με ρουφιανεύει η ίδια μου γυναίκα. Σας παρακαλώ, κύριε Περιστέρη, και τα πάρτε την επιταγή σας. Καλή φορά να προσέχετε πώς μιλάτε για τη διευθύντριά σας. Και για τη γυναίκα σας. Να σου πω εσένα κάτι. Υπέπεσε σοβαρότατο ατόπιμα. Είσαι εδώ για να προασπίζεις τη σωστή λειτουργία του συστήματος και όχι να δράσεις παρασκηνιακά. Εγώ παρασκηνιακά. Μιλάω για το κοτέτσι επάνω στην ταράτσα. Ποιο κοτέτσι? Ποιο κοτέτσι, δεν ξέρω το κοτέτσι. Τι, το ανακαλύψατε? Ναι, το ανακαλύψατε. Όχι μόνο το ανακάλυψαν, αλλά κατέσπασαν και τις κοτούλες. Και μετά τις περιδρομιάσανε. Είχαν στήσει όλο το βράδυ τσιμπούσι. Δολοφόνοι! Άξατε τις κοτούλες. Νοστιμότατες. Πήγαινε πάνω στην ταράτσα να κατεβαθείς το κοτέτσι. Πώς μπορέσατε, ρε Θανάση? Μπορέσαμε και παραμπορέσαμε. Και όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Απορώ πως μερικά μυαλά εδώ μέσα παραβίασαν έναν από τους πιο σημαντικούς κανονισμούς πολυκατοικίας. Στήσατε πνευματική μονάδα πάνω στην ταράτσα, ενώ ο κανονισμός επιτρέπει μόνο εκτός κατοικημένης περιοχής. Πώς μας ήταν να έχουμε κανένα φρέσκο αυγουλάκι για το γιο του Μάρκου, Θανάση? Ένα πράγμα, ποιος τη σκότωσε? Ποιος? Η Παναγιώτα σίγουρα είναι πιο χαλκέντερη εδώ μέσα. Μπορεί και η Μαργαρίτα. Την έχω για κύλερ, αλλά όχι μέχρι τέτοιο σημείο. Παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Ευχαριστήρια καρτούλα για τα χωριά τη Κακοτόπουλα. Τι γράφει επάνω? Θωμάς Τουρέτης, κοροπή Αττικής. Ψηλός εργατικός κύριος, παίρνει την πέτρα και τη στίβει. Συγγνώμη, προξενιό είναι αυτό? Ήσαρε, σε σένα το προξένευα. Εκεί βρίσκω τα κοτόπουλά σου. Είναι ενός αγρότη στα Μεσόγεια. Από εκεί θα παίρνει τα φρέσκα βουλάκια για το γιο σου. Τα κοτόπουλα που είδες να τρώμε χθες ήταν του εμπορίου. Αλήθεια, Θανάση? Κάπως έπρεπε να λαχταρίσεις και εσύ για την παρανομία την οποία μας έκανες. Αν και εδώ που τα λέμε, έτσι και μας ξαναξύπνα για άλλη φορά Κόκορας, θα του το έπαιρνα στεγνά. Ποιο? Το Λαρί. Θες μου η αγάπη που μένει σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει.